επίπεδο μόνο στη λεωφόρο. Μόνο στη λεωφόρο και πουθενά αλλού. Εάν θέλουμε να υπάρχει υγεία στους αθλητές, στην κοινωνία μας, από το να κάνει τώρα ένα αλσίλιο που λέει ο κύριος Καμίνης και να γίνει χώρος για πρεζάκηδες. Αν υπήρχε έστω ένα ελαφρυντικό, θα ήμουν υπέρ του. Αλλά όταν έχουμε το πεδίο του Άρεως που δεν μπορούν να πάνε γυναίκες, γίνονται βιασμοί, ληστείες. Μόλις πάει 6 ώρα κλείνει, από εκεί πέρα τι να λέμε. Είναι παλιό κόσμημα. Πώς να το κάνεις. Είναι η αρχή του αθλητισμού. Είναι η σημαία ότι όταν σηκώθηκε στην κατοχή. Είναι πηγή, είναι το μελίσι. Εδώ έρχονται οι αθλητές όλοι. Έχει όλα τα τμήματα. Έχει να ο κόσμος να εκτονωθεί, να μαζέψει όλα τα αθλήματα. Πώς θα το κάνουμε, λέει, να τον κρεμίσουμε αυτό το πράγμα, αυτό το κόσμο. Είναι όλη μου η ζωή εδώ πέρα. Έχω κάνει τον κύκλο μου και νομίζω τώρα ότι είμαι στην καλύτερη φάση να προσφέρω στον Παναθηναϊκό. Πότε ξεκίνησες, δάσκαλε? Το 1973 είχα πάει στο Big Bang και μετά ήρθα στην πυγμαχία. Πινκ πονκ και μετά πυγμαχία. Ήταν άλλες εποχές, τότε σκληρές και έπρεπε κάτι να κάνεις για να ανταπεξέλθεις. Καλή ώρα τώρα. Μιλάμε τώρα για 1973, χωματόδρομοι, φασαρίες στους δρόμους. Και για να επιβιώσεις και έπρεπε να κάνεις κάτι. Παρεξηγημένο τότε το ring, παρεξηγημένο γενικώς. Λέγανε το, ήταν πολύ κακόφημο το άθλημα της πυγμαχίας. Τώρα έχει γίνει μόδα. Και τότε για να καταλάβετε, όποιος φοράγε παπούτσια πυγμαχίας το θεωρούσαμε πολύ φτωχό. Ήταν ταπεινωτικό να φοράει παπούτσια πυγμαχίας και τώρα είναι της μόδας. Τώρα είναι της μόδας λοιπόν. Πώς και ο κόσμος το αγαπάει, ασχολείται, συμμετέχει ενεργά, συμμετέχει χρηματικά. Καλή ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι είναι σημεία των καιρών και της κρίσης και κάπου πρέπει να εκτονωθεί ο άνθρωπος. Τι να κάνει τώρα, να φύγει, να πάει σε ένα άχρωμο γυμναστήριο, να κάνει ένα διάδρομο, δεν λέει. Εδώ πέρα έχει άλλη επαφή, κάτι μαθαίνει, εκτονώνεται. Το μότο μας εδώ πέρα είναι πυγμαχία για όλους, πυγμαχία forever. Δεν υπάρχει εκείνο το Σοβιέτ να τους σκοτώσουμε, να τους κάνουμε. Άμα είναι κάποιος που θέλει να διακριθεί για να κάνει να φτάσει σε επίπεδο πρωταθλητισμού, το ξεχωρίζουμε και έχουμε και αγωνιστικό τμήμα που είναι για τον Παναθηναϊκό, για την πρώτη ομάδα. Αλλά για τους μέσους ανθρώπους είναι μια εκτόνωση ότι πρέπει. Έχουμε και τη σάουνα, έχουν το γήπεδο δίπλα τη λεωφόρου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Πέρα από τη μόδα που μου είπες πριν για την ότι έχει γίνει μόδα κλπ, έχει εξελιχθεί κιόλας. Βλέπουμε τον Δημήτρη Ξανθόπουλο που είναι λάτρης των μαχητικών και το Fight Night που το έχουν αγαπήσει οι ειδικοί εδώ στο χώρο. Η κούκλα που έχουμε κάνει τον πυγμάχο είναι τριδιάστατη. Μπορείς δηλαδή να σκοπεύσεις, να δημιουργήσεις, να σκεφτείς πώς θα παίξεις. Είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπεις ένα σάκο και βάρας τώρα στο περίπου, στο έτσι. Εκεί ακριβώς σημαδεύεις. Είναι πάρα πολύ καλό βοήθημα. Είναι τριδιάστατο, δηλαδή ό,τι καλύτερο. Αν είχατε τέτοια βοηθήματα και παλαιότερα, θα βγάζατε ακόμα καλύτερους πρωταθλητές? Θα σας απαντήσω διαφορετικά. 6 σάκοι υπήρχαν τότε, ένα στόχος, ένα αχλάδι που είχαμε πάλι αχλάδι. Για να βαρέσεις σάκο, εάν προλάβαινες, αφού είχες τρέξει 10 γύρους, είχες τρέξει ένα λικαβιτό και να σε αφήσουν οι παλαιότεροι να χτυπήσει σάκο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί εποχές μιλάμε, έτσι. Ζούγκλα. Και τότε υπήρχαν πρωταθλητές, κυρία μου. Και τώρα δεν μπορεί να βγάλει πρωταθλητή. Δεν μπορεί να βγάλει. Όχι. Έχουν γίνει τα παιδιά καλοπερασάκηδες. Δηλαδή. Έχουν άποψη, έχουν μπει στο ίντερνετ, αλλά είναι το βασικό. Αγαθά κοπιστώνται. Άμα δεν βρέξει κολό, δεν τρώει ψάρι. Και έχουμε και το άλλο, τη μεγάλη πληγή. Τα αναβολικά. Η σύγχρονη μάστιγα των ναρκωτικών λέγονται αναβολικά. Είμαι 56 χρονών και δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα. Και του βλέπει του άλλου και μπαίνουν στη ματαιότητα, στο εφήμερο και στο πρόσκαιρο. Ότι εάν ήταν οι καταχρήσεις να βγαίνουν, δεν θα έκανε κανείς, αλλά βγαίνουν μακροπρόθεσμα, με κόστος. Λέει μια παροιμία, λάθη όσα θες, αλλά θα πληρώσεις. Θα γυρίσω λίγο πάλι σε εκείνα τα χρόνια, τότε που το να είσαι πυγμάχος, όπως μας είπες και εσύ, ήταν λίγο περίεργο. Εσύ τόλμησες και βάλεις και τις γυναίκες μέσα σε αυτό, που ήταν ταμπού. Τώρα έχουν γίνει βασιλικότερο του βασιλέως. Αλλά όταν το έκανα, όταν μου δόθηκε η ιδέα από το φίλο μου τον Περικλή τον Τρικαλιώτη, τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, της Πυγμαχίας, ήταν σαν να σου μιλάγανε για νερό στη Σελήνη. Έτυχε τότε και το συλλάβαμε καλά στο μυαλό μας
και το υλοποιήσαμε κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Έγινε για πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό Στάδιο η πρώτη επίσημη εκδήλωση πυγμαχίας γυναικών, επίδειξη, και δεν υπήρχε ούτε ένας θετικός άνθρωπος εκτός από τον Περικλή τον Τρικαλιώτη, κανένας άλλος, και οι αθλητές μας που το κάνανε σαν πρωτόγνωρο. Εσύ όμως πίστεψες αυτό, έδωσες τη ζωή σου. Το έδωσα, με πετάξανε απ' έξω, μου πολεμήσανε. Και αυτό που ζητάω δεν είναι τίποτα άλλο, την αναγνώριση ότι εγώ ήμουνα. Το όνομά μου να το λένε σωστά, Γιάννης Αηδινιώτης, ο ιδρυτής της γυναικείας πυγμαχίας στην Ελλάδα. Ποια είναι η αδυναμία σου εκτός από τον Παναθηναϊκό και το πυγμαχία? Είναι η γυναίκα σου? Η γυναίκα μου, εννοείται. Δηλαδή, αν δεν είχε συστηματική ισορροπία ένας άνθρωπος, να μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Η ζωή μου ήταν πολύ τάραχη, πολύ επίκαιλη. Όταν ηρεμήσεις, τότε ανοίγει το μυαλό σου και μπορεί να δημιουργήσεις και να δώσεις. Γιατί δεν επέστρεψες νωρίτερα? Τι σε κράταγε πίσω, δηλαδή? Περίμενα να φάω το φλάσ, να φάω την έμπνευση. Πρώτα βρήκα τη μουσα που λέγεται γυναίκα και μετά έφαγα αυτή την έμπνευση να γυρίσω πίσω. Δεν περίμενα ότι θα γυρίσω ποτέ στην πυγμαχία. Ποτέ. Ποτέ δεν το περίμενα. Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω, βλέπεις μελλοντικούς, μου είπες βγάζεις δύσκολα πλέον πρωταθλητές, βλέπεις μελλοντικούς που θα τους καμαρώσουμε και στο υψηλότερο βάθρο σε Ολυμπιακούς αργότερα? Ακούστε με, εγώ πιστεύω μόνο στους Έλληνες. Δεν ξέρω τι θα πούνε, δεν με ενδιαφέρει λέξη των άλλων, είμαι άντρας υπεύθυνος και ξέρω τι λέω. Μόνο Έλληνες δέχομαι εδώ πέρα που μπορούν να παίξουν για τον Παναθηναϊκό και για την εθνική ομάδα. Δεν μου αρέσει αυτό που λένε. Τι έγινε, χάσαμε το DNA μας τότε, τι ήταν η εποχή τότε που βγάζαμε? Δηλαδή, τι έγινε, εκφυλίστηκαν τότε να φύγουμε, να έρθουν οι άλλοι. Να έρθουν από την Αφρική, να έρθουν από την Αυστραλία, να έρθουν από. Να μετακομίσουν. Εγώ πιστεύω στους Έλληνες, θα δουλέψω με αυτούς και άμα δεν μπορέσω, θα πάμε όλοι στον κρεμό. Αλλά δεν νομίζω. Θέλω να σε ρωτήσω, εδώ πέρα, τι τμήματα καθημερινά, πού μπορούν να μας βρουν? Είμαστε από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Έχουμε παιδικά τμήματα, έχουμε μεικτά τμήματα με τις γυναίκες, έχουμε τη σάουνά μας. Και μπορούν όλοι να έρθουν να γραφτούν. Μιλούσα με κάποιους μαθητές πιο πριν και μου λέγανε ότι ο δάσκαλος πάνω απ' όλα έχει και γιατρούς εδώ. Δηλαδή προσέχει πρώτα εμάς, προσέχει πρώτα τους αθλητές του και μετά όλα τα άλλα. Έχουμε κάνει και κάτι άλλο πρωτότυπο με το φίλο μου εκεί πέρα, το Μανώλη του Σαρμάνη. Εάν μου φέρει κάποιους καλούς βαθμούς που τον έχω μαθητή, δεν θα πληρώσει. Θέλω όταν μεγαλώσει να με βλέπει και να συγκινείται. Έχουμε δηλαδή και κριτήριο με. Θέλω καλούς Έλληνες. Καλούς Έλληνες, καλούς ανθρώπους.